Έρχεστε στον Άγιο Γεώργιο γιατί έχετε ένα πρόβλημα. Δεν έρχεστε γιατί δεν έχετε τίποτε. Εκτός αν έρχεστε από περιέργεια. Αν αυτό το ξέρει ο Θεός. Δεν το ξέρω εγώ. Το ξέρει η Παναγία μας. Δεν το ξέρω εγώ. Το ξέρει ο Άγιος Γεώργιος. Αν ήρθετε να δείτε τι γίνεται, το είδατε τι γίνεται. Κάνουμε μια προσευχή θερμήνης των Θεών. Απαριθμούμε όλους τους Αγίους τους οποίους μας αξιώνει ο Θεός μας. Τους παρακαλούμε να έρθουν να μας βοηθήσουν. Έπειτα εισερχόμεθα μέσα εις τα μυστικά του διαβόλου και των μάγων, διότι σήμερα δυστυχώς η Ελλάδα μας πάσχει από ένα μεγάλο κακό. Όχι εδώ μόνο, και στην Αμερική και στην Αυστραλία και παντού όπου υπάρχουν Έλληνες υπάρχει το ίδιο κακό. Είναι σαν να μας το έσπηρε ο διάβολος και δεν μπορούμε να αποφύγουμε από αυτό. Τι μας έσπηρε? Το φθόνον. Να φθονούμε ο ένας τον άλλον. Αυτό το δηλητήριο του φθόνου ανέβασε το Χριστό επάνω στο Σταυρό. Φθόνο, λέγει, εσταύρωσαν τον Κύριο. Δεν είναι εσταύρωσαν για άλλο σκοπό. Δεν τους πήρε τα χρήματά τους. Εκείνος εθεράπευε όλους τους δαιμονισμένους με ένα λόγο. Δεν επήρε χρήματα ποτέ. Ήσαν πεινασμένοι, τους εχόρτασε. Δεν επλήρωσαν. Ήσαν νεκροί, τους ανέστησε. Δεν επήρε χρήματα. Ήταν τυφλοί, τους έδωσε το φως. Δεν επήρε χρήματα. Ήσαν λεπροί και τους εκαθάρισαν. Δεν έπιασε χρήματα. Ήσαν παράλυτοι και τους ανέστησε να περπατούν. Και το τέλος δεν ήταν τίποτε άλλο, ημι μόνο να το φθονίσουν, όπως φθονούν και σήμερα όλους εκείνους οι οποίοι εργάζονται για τη χάρη του Θεού. Και σήμερα το ίδιο είναι ο ίδιος δρόμος. Σκεφτείτε έναν Άγιον τον οποίο έχουμε κοντά μας και ο οποίος μας βοηθά και τον επικαλούμεθα κάθε φορά. Ποιος ήταν ο Άγιος Νεκτάριος? Τι τους έκανε? Πόσες κατηγορίες του συνήψαν, του έδωκα δηλαδή, πόσα λόγια του είπαν άπρεπα και άχρηστα, πόσες συκοφαντίες του έδωσαν. Έτρεχαν οι δικαστές, έτρεχαν οι αστυνομικοί και του τραβούσαν τα γενάκια του. Του έφτυναν. Γιατί? Διότι ύστερα από τους κατατρεγμούς όλους έπιασαν 2-3 κοριτσάκια και ανεχώρησε πάνω στο βουνό και έκτισε εκεί ένα μοναστηράκι δια να προσεύχεται και να φύγει από την κακία του κόσμου. Και εκεί του είπαν ότι με εκείνα τα κοριτσάκια που επήρε εκεί γεννούσε παιδιά και τα έσερνε μέσα στο λάκκο και ερχόντουσαν και έψαχναν μέσα στο λάκκο να βρουν τα παιδιά τα οποία σκότωνε. Ποιος? Ο Άγιος Νεκτάριος. Και διέσυραν το όνομά του και όταν έκλεισε τα ματάκια του τώρα φεύγουν γονατιστοί και πηγαίνουν εκεί. Πηγαίνουν γονατιστοί για να τον παρακαλέσουν να τους δώσει την υγεία τους. Και ο Άγιος Νεκτάριος μας αγαπά και πρεσβεύει για μας στο Θεό και μας βοηθά όποιος τον επικαλεστεί με πόνον, με πίστη, με θλίψη, με αγάπη. Ήρθαμε στον Άγιο Γεώργιο λοιπόν γιατί κάτι μας απασχολεί. Αυτό το κάτι το γνωρίζει ο Θεός μόνον και εμείς που πάσχουμε και υποφέρουμε. Να προσέξετε ένα πράγμα, ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο που έρχονται στον Άγιο Γεώργιο έρχονται και μου λένε να τους πω αν έχουν μάγια και αν τους έκανα μάγια. Δεν είμαι μάγος, δεν είμαι χαρτορίχτρα, δεν είμαι φλιτζανού, δεν είμαι μέντιουμ, δεν είμαι τσιγκάνα. Μην έρχεστε στον Άγιο Γεώργιον και οπουδήποτε πάτε μην κάθεστε να ερωτάτε αν σας έκανα μάγια. Διότι υπάρχουν οι επιτίδιοι οι οποίοι λέγουν σου έκανα μάγια και θα πεθάνεις. Και έρχονται κλαμμένοι εδώ και μου λέει, μου είπεν, λέγει ο τάδε ιερεύς ο οποίος είναι προορατικός
Προσέχετε αυτή τη λέξη, ναι. Προορατικός δεν υπάρχει μες στον κόσμο. Μην παραπλανηθείτε. Η προορατική είναι μες στα βουνά και μες στις τρύπες των βουνών και μες στα σπήλια. Μακριά από τον κόσμο ο Άγιος Παΐσιος, ο οποίος ήταν στο Άγιο Όρος όσοι τον εγνώρισαν. Εκείνος ήταν Άγιος. Έβλεπε πραγματικά, του έδωσε ο Θεός τη χάρη να βλέπει, να λέγει πράγματα τα οποία έγιναν και θα γίνουν. Μέσα στον κόσμο μη τρέχετε πάνω κάτω όταν σας λένε και προπάντων οι γυναίκες στο κουτσομπολιό, πήγαινε στον τάδε τόπο και έχει έναν προορατικό να σου πει. Και τρέχετε σαν τα αρνιά τα οποία τρέχουν για να πέσουν μέσα στο νερό να λουστούν. Προσέχετε από τους προορατικούς, όπου και αν πάτε και ανοίξουν το στόμα τους και σας πούνε ότι σας κάνανε μάγια, να φύγετε αμέσως. Μη καθίσετε περισσότερο. Διότι δεν ξέρουμε εμείς αν έκανα μάγια στα παιδιά του Θεού ή δεν τους έκανα. Δεν γνωρίζουμε, δεν είδαμε, δεν ξέρουμε. Εκείνος που τα ξέρει, τα ξέρει μόνο ο Θεός. Εσύ έρχεσαι στον Άγιο Γεώργιο, παρακαλείς τον Θεό, παρακαλείς να σου φύγει ό,τι κακό υπάρχει, διότι εκείνος γνωρίζει αν υπάρχουν μάγια. Εμείς δεν γνωρίζουμε. Μη ζητάτε, έρχονται επιμόνως σε μένα και με ταλανίζουν, με κουράζουν. Παιδάκια μου, εδώ που ήρθατε, ήρθες διότι έχεις ένα πρόβλημα. Εγώ παρακαλώ τον Θεό και εσύ αν έχεις πίστη παρακάλεσε τον, να σου το σηκώσει. Τι ζητάς να μάθεις? Έτσι δεν έκανε η Εύα? Τι ζητούσε η Εύα? Τι έπηγαινε εκεί στο δέντρο? Και ο διάβολος που ήταν κρυμμένος εκεί της λέει, ένα πράγμα σου λείπει. Να φάεις από αυτό που σου είπε ο Θεός να μην φας, διότι όταν φάεις θα γίνεις Θεός και θα γνωρίζεις εσύ περισσότερα από τον Θεό. Γι' αυτό φάε από αυτό και θα γίνεις αθάνατη. Ενώ ο Θεός τους είπε προηγουμένως, πρόσεξε, όταν φας θα πεθάνεις. Εκείνοι δεν άκουσαν στον Θεό, άκουσαν στον Σατανά. Έφαγαν από εκείνο το οποίο είπε ο Θεός ότι απαγορεύεται. Και μετά βγήκαμε όλοι από τον παράδεισο και μέσα σε αυτήν την κοιλάδα του πόνου. Μέσα σε αυτήν την κοιλάδα των δακρύων, μέσα σε αυτούς τις αρρώσκες, μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας. Δεν μας άρεσε ο παράδεισος. Μας έβγαλαν έξω από τον παράδεισο ο Σατανάς. Για να μπούμε τώρα χρειάζονται κόποι, χρειάζονται δάκρυα, χρειάζονται νηστείες, χρειάζονται προσευχές, χρειάζονται τα γόνατα να γονατίσουν χάμω. Σας βλέπω καμιά φορά ότι δεν αντέχετε. Δεν αντέχετε και σηκώνεστε. Δεν αντέχεις όσον αντέχει ο καθένας. Αλλά μάθετε να γονατίζετε. Η Παναγία μας είχε ανάγκη να γονατίζει. Μόλις εσταυρώθηκε ο Υιός της, δεν έλειπε από τον ναό η Παναγία μας. Και λέει ο Άγιος Ανδρέας, ο επίσκοπος Κρήτης, λέγει ότι εκεί που γονάτιζαν η Παναγία μας, τα μάρμαρα έκαναν λουκάκια, λακάκια. Από το πολύ γονάτισμα που έκανε η Παναγία μας. Σήμερα υπάρχουν, εάν ερωτήσω τώρα αυτή τη στιγμή, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν γονατίσει ποτέ στη ζωή τους. Ο Χριστός μέσα στον κήπο της Γεστημανή τι έκανε? Γονατιστός, δεν προσεύχε το? Πάνω στο όρος που ανέβηκε μόνος του να προσευχηθεί, δεν ήταν γονατισμένος? Το σαραντάριο όρος που έμεινε 40 μέρες εκεί και νίστευε και προσευχόταν, δεν ήταν γονατιστός? Εμείς δεν θέλουμε να γονατίσουμε, δεν μας αρέσει. Πονούμε τα γονατά μας. Αν ήταν τίποτε άλλο όμως και μας έβαζαν εδώ να κάνουμε διαγωνισμούς, θα τρέχαμε και θα κάναμε κόπους πολλούς για να πάρουμε ένα βραβείο. Για να πάρουμε τη Βασιλεία των Ουρανών δεν μας αρέσει. Ερχόμεθα λοιπόν στον Άγιο Γεώργιο, ερχόμεθα για να προσευχηθούμε για να φύγει το κακό από πάνω μας. Ακούσαμε όμως πόσα κακά κάνουν οι μάγοι. Τα ακούσατε όλα. Προσευχηθήκαμε και παρακαλέσαμε τον Θεό για κάθε μία λεπτομέρεια του σώματός μας. Κάναμε ανατομία. Όπως κάνουν οι γιατροί για να γίνουν γιατροί επιστήμονες, παίρνουν τους αποθαμένους, τους ανοίγουν και γίνεται μία μία
έρευνα, να δουν τα νεύρα, να δουν τις φλέβες, να δουν το στομάχι, να δουν τις κλειδώσεις, να δουν τα πάντα, διότι μετά θα θεραπεύουν τον κόσμο με διάφορα φάρμακα. Ανατομία λέγει του σώματος. Κάθε τομή εξετάζεται από την επιστήμη. Έτσι κάναμε κι εμείς, διότι οι μάγοι τι κάνουν. Παίρνουν μίαν κούκλα. Κούκλες υπάρχουν πολλές, με το ξύλο, υπάρχουν με το πλαστικό, υπάρχουν με τα, είναι ρούχινες, είναι πολλά. Οτιδήποτε, παίρνουν αυτή την κούκλα, την παίρνουν αυτή την κούκλα και λέγει για το τάδε πλάσμα. Το καρφώνει σε ένα μέρος συγκεκριμένο του σώματος. Σηκώνεται ο άνθρωπος και πονεί. Πάει στον γιατρό, του λέγει δεν έχεις τίποτα. Μα πονώ γιατρέ μου. Όχι λέγει δεν έχεις τίποτα, είναι η ιδέα σου. Γιατρέ πονώ, δεν μπορώ να ησυχάσω. Γιατί ο μάγος ακριβώς μου εκάρφωσε αυτό το μέρος. Δεν πιστεύει ο σημερινός μορφωμένος, παραμορφωμένος άνθρωπος. Δεν πιστεύει ότι υπάρχουν δαίμονες. Οπότε όταν του πεις ότι είναι του διαβόλου, γελά. Σου λέει με αυτά τα καθυστερεμένα πράγματα ασχολείσαι. Δεν έρχεται εδώ, ας έρθει εδώ να δει αν υπάρχουν δαίμονες ή αν δεν υπάρχουν. Θυμήστε τον Μαυρίκιν, έτσι, τον Μαυρίκιν. Ο Μαυρίκιος ήρθε εδώ, τα είδε όλα αυτά, μετενόησε, εξομολογήθηκε και απεκάλυψε και τα κρυφά τηλέφωνα. Και έπειτα μέσα στη Βουλή των Ελλήνων τι ήτανε. Ο ένας ο οποίος ήταν επικεφαλής που έφαγε το ξύλο έλεγε όλα τα πράγματα, λέει, ότι συνέβησαν ένας παπάς στον Καρέα και γράψαν το όνομά μας μέσα στα πρακτικά της Βουλής. Ένας παπάς στον Καρέα, λέει, διότι ο Μαυρίκης τους είπε εγώ επήγα εκεί, είδα τους δαίμονες, εφοβήθηκα την κρίση του Θεού, μετενόησα και σας αποκαλύπτω τι έκανα. Αυτό είπε, αυτό ήταν το μυστικό, λέει. Και εκείνος ο οποίος ήταν επικεφαλής είπε όλα λέγεται ότι συνέβησαν ένας παπάς στον Καρέα. Εγώ χάρη του Θεού εφώτισε, δεν έχω κανένας τίποτε. Δι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχετε σε αυτήν την περίπτωση όταν ερχόμεθα στον Άγιο Γεώργιο, ό,τι έχουμε είναι άλλοτε από φυσιολογική ασθένεια και άλλοτε έργα των μάγων. Μάγια τώρα ποιος κάνει? Ο δικός σου κάνει τα μάγια. Ο συγγενής σου, ο κουμπάρος σου, η νύφη σου, η πεθερά, ο πεθερός, ο γείτονας, όλοι αυτοί οι οποίοι σε γνωρίζουν, αυτοί κάνουν τα μάγια. Ένας που δεν σε ξέρει τι να σου κάνει, εφόσον δεν σε ξέρει καθόλου, δεν σε γνωρίζει. Αλλά από φθόνο μέσα στον κύκλο αυτών της οικογενείας, μέσα στους γνωστούς αυτούς, κάποιος από αυτούς σε φθονεί, πάει στους μάγους, σου κάνει τα μάγια, εσύ αρρωσταίνεις ξαφνικά και όταν αρρωστήσεις μετά τρέχεις στους γιατρούς και δεν βγαίνεις ποτέ καθαρός. Όποιος δεν γνωρίζει τον σατανά ακριβά τον κοράζει. Διότι θα φας όλα σου την περιουσία και εσύ θα είσαι άρρωστος. Δεν υπάρχουν φαρμακεία για τους διαόλους. Δεν υπάρχουν γιατροί για τους διαόλους. Δεν υπάρχουν φάρμακα για τον σατανά. Πηγαίνεις στο φαρμακείο, πιάνεις τα φάρμακα, εσύ είσαι καλά, πίνεις τα φάρμακα και αρρωσταίνεις και λέγεις μα εγώ τα πίνω για να γίνω καλά, πώς έχω αρρωστήσει περισσότερο? Διότι ακριβώς δεν τα ξεύρουν αυτά. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέξουμε τώρα τι θέλει ο Θεός για να γίνουμε καλά. Πρώτα θέλει εξομολόγηση. Πρώτο. Δεύτερο θέλει πίστη που να καίει. Και είπε ο Θεός ότι δεν θέλω πολύ πίστη, λέει. Θέλω τόση όσον είναι ο κόκκος συνάπαιος, το συνάπι. Για να σας δώσω να το καταλάβετε πιο καλύτερα, το καλοκαίρι τρώμε σίκα, έτσι, με τη χάρη του Θεού που μας δίδει.
Δεν ξέρουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο και δεν θα τρώμε ούτε σίκα. Τώρα δεν τρώμε ούτε κρέατα, δεν τρώμε ούτε τυριά, δεν τρώμε ούτε. Πάμε και στα ψάρια, σε λίγο πάμε και στα ψάρια. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε. Αύριο μπορεί και τα βλέπουμε. Βλέπουμε τα ντομάτες και λέμε. Είναι δηλητηριασμένες. Βλέπουμε τα φασολάκια δηλητηριασμένα. Βλέπουμε όλα τα όσπρια και όλα τα που δίδει ο Θεός τα δικά του τα δώρα, όλα δηλητηριασμένα. Τα βλέπουμε και δεν μπορούμε να τα φάμε. Το έλεγαν εδώ οι διαβόλοι πριν 20 χρόνια. Και εγώ τα έλεγα, προσέξετε, θα έρθει καιρός που θα τα βλέπουμε και δεν θα μπορούμε να τα φάμε. Ήρθεν, να τα, εδώ μπροστά μας είναι. Το λοιπόν, εφόσον είμαι θα τώρα μέσα στη χάρη του Θεού, εκείνο το οποίο θα έχουμε μετά από την πίστη, είναι οι συνταγές του Θεού. Μία από τις συνταγές του Θεού είναι τούτη. Λέγει τούτο το γένος του διαβόλου, με κανέναν τρόπο δεν φεύγει, με κανέναν τρόπο δεν φεύγει, μόνο με προσευχή και νηστεία. Προσευχή και νηστεία πρέπει να τα έχουμε εις πρώτη ζήτηση. Είναι θεϊκή εντολή. Το δεύτερο, όταν λέγει προσευχή ο Θεός, εννοεί την προσευχή που κάνουμε εδώ, γιατί αν δεν έρθουμε κοντά Του, δεν λέγεται η προσευχή ότι είναι προσευχή στον Θεό. Παντού είναι ο Θεός, δεν λείπει ο Θεός πουθενά, αλλά περισσότερο λέγει στο σπίτι μου. Εκεί που είστε δύο, τρεις μαζεμένοι στο εμόν όνομα, καγώ ημί εν το μέσο ημών, λέει. Όπου συγκεντρωθείτε, λέγει, και είστε όλοι μαζί με μια ψυχή, με μια προσευχή και ζητάτε από εμέναν ό,τι θέλετε, εγώ, λέγει, είμαι στο μέσο σας. Άρα στην εκκλησία είναι να πάμε οπωσδήποτε. Και στο σπίτι σου να προσεύχεσαι, ο Θεός σε ακούει. Και στους δρόμους και στη θάλασσα και κάτω από τη θάλασσα και πάνω στον ουρανό και όπου κι αν είσαι, ο Θεός είναι κοντά σου. Αλλά, λέγει, στην εκκλησία, εν εκκλησία σε ευλογείται το Θεό. Μέσα στην εκκλησία πρέπει να έρθουμε. Και εκτός της εκκλησίας σου και στη σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία έξω από την εκκλησία. Και στον καιρό του Νόε, όταν κάλυψε τη γη το νερό, πόσοι σώθησαν? 8 άτομα μόνο. Αυτά που εμπήκαν μέσα στην Κιβωτόν. Ο Νόε επί 100 χρόνια έκανε να κάνει την Κιβωτόν. Επί 100 χρόνια τους έλεγε, μετανιώστε διότι θα έρθει τιμωρία επάνω σας. Μετανιώστε διότι θα έρθει τιμωρία από τον Θεό. Μετανιώστε. Και τι έλεγαν? Ο γέρος, λέγει, τα έχασε. 100 χρονών άνθρωπος, του έλεγαν ότι έχασε το λογικό του και δεν ξέρει τι λέει. Όταν μπήκε μέσα στην Κιβωτόν και έκλεισε η Κιβωτός και άρχισε ο ουρανός να βρέχει και η γη να βρέχει, διότι άνοιξα δυο ποταμοί μεγάλοι. Ο ουρανός, λέγει, με τους καταράκτας και η γη με τους καταράκτας. Κάτω νερό, πάνω νερό, 40 μέρες έκλεισαν τα πάντα. Έγινε μια τεραστία θάλασσα. Δεν έμεινε κανένας ζωντανός. Όλοι επέθαναν. Τότε ο Θεός μας ελυπήθηκε, διότι είδαν εκείνον τον κόσμο του και είπε άλλη φορά, δεν θα ξανακάνω τέτοια τιμωρία. Θα επιτρέπω κατά τόπους, λέγει, πλημμύρες, αλλά όχι να κάνω τούτο. Διότι ο Θεός λυπάται πάντοτε, αλλά έλα που έρχεται η τιμωρία, η δικαία τιμωρία. Και γι' αυτό σήμερα βλέπουμε ότι κάνει ο Θεός πλημμύρες και παίρνει τους τόπους και τη θάλασσες και τα υποταμή και πάνε τα ό,τι υπάρχει, αλλά δεν επιτρέπει να γίνει ολόκληρος κατακλυσμός. Διότι είπαν ότι δεν θα το ξανακάνω άλλη φορά. Έχουμε λοιπόν στην εκκλησία την προσευχή. Όταν τελείωσε, τώρα αυτή τη στιγμή τελειώσαμε την προσευχή. Όταν φύγεις από εδώ, πού θα πας? Θα πάεις να χορεύεις? Τα έχασες. Θα πάεις να ξενυχτάσεις στο χαρτοπαίγνιο? Τα έχασες. Θα πάεις στο ποτήρι να πίνεις? Έχεις χάσει το μισθό. Θα πάεις στα καταγόγια να χορεύεις μέσα στα φώτα εκείνα και μέσα στα τύμπανα εκείνα τα οποία χτυπούν?
Έχασες το παιχνίδι. Πού θα πας όταν φύγεις από εδώ? Λέγει, υπάρχει δεύτερη προσευχή, η ατομική προσευχή. Πρέπει να πάει στο σπίτι σου να βρεις την παράκληση της Παναγίας μας, του Αγίου Γεωργίου, των Αγίων που επικαλείσαι, να βρεις την παράκληση, να την κάνεις, να πάρεις την Αγία Γραφή να διαβάσεις, να πάρεις τα βιβλία του Θεού, να πάρεις τους πατέρες της Εκκλησίας να διαβάσεις, να ενισχυθείς. Αυτή είναι η προσευχή δική σου, η ατομική προσευχή. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο που λέγεται ατομικό. Ο Θεός έδωκε και τούτο που θα πούμε τώρα. Τι είπε ο Θεός? Άλλη συνταγή. Συνταγές δίδει ο Θεός, είναι για να γλιτώσουμε από τον πονηρό, από τον εχθρό. Η άλλη συνταγή είναι, λέγει, η ατομική προσπάθεια. Δηλαδή, θέλεις να φύγεις από τα σατανά, από τις αλυσίδες του διαβόλου, να κάνεις ατομική προσπάθεια, να προσπαθήσεις, λέγει. Και είπαμε πως θα προσπαθήσεις με την νηστεία, με την προσευχή, με την εξομολόγηση, με τη Θεία Κοινωνία, με τον εκκλησιασμό, με ό,τι επιτρέπει ο Θεός που λέγεται αρετή. Πάμε να ακόμη σε έναν, να δούμε τι λέγει. Ατομική προσπάθεια που λέγεται αντίστασης. Δηλαδή, περπατάς στον δρόμο και βρέθεται ένας κλέφτης και ορμά πάνω σου. Μια κόρη περπατά στον δρόμο και πετάγεται ένας άτιμος άνθρωπος να πιάσει την κόρη να εκείνη, ανυπεράσπιστη, να την κακοποιήσει και ούτω καθεξής. Τι κάνει η κόρη εκείνη, τι κάνει ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να σωθεί από τον σατανά? Εκείνη η κόρη κλωτσά, δαγκάνει, σχίζει με τα νύχια της, κάνει οτιδήποτε να γλιτώσει. Αυτό ονομάζεται αντίσταση. Ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται, ένας κακός άνθρωπος να του επιτεθεί, δεν θα μείνει εκεί και θα τον χτυπάει, θα τον κλωτσά, θα τον μαχαιρώνει, να τον πεθάνει και εκείνο να μένει εκεί σαν το άγαλμα. Θα κάνει οτιδήποτε για να γλιτώσει. Αυτό ονομάζεται αντίσταση. Όταν έρχεται ο διάβολος από εδώ που θα φύγεις και θα σου πει, μην του ακούεις, βάλε το τσιγαράκι στο στόμα σου, εσύ αμέσως το βγάζεις το τσιγαράκι, πουφ, πουφ, πουφ. Εκείνος λέει, φιλαράκο μου, είμαι θα μια χαρά και οι δυο. Δεν φεύγει, δεν φεύγει, γιατί τον έχεις στην αγκάλι σου. Εάν του αντισταθείς όμως, θα πει, έχασα το παιχνίδι, οπότε θα σηκωθεί να φύγει. Αντίσθεται, λέγει, το διαβόλο και φεύξεται αθήμων. Θα φύγει οπωσδήποτε, δεν θα μείνει, διότι το αντιστέκεσαι. Όταν σου πει να πάει να πιεις το ποτό για να μεθύσεις, όταν σου πει να πάει στο χαρτοπαίγνιο για να καθίσεις εκεί να χαρτοπέζεις, όταν σου πει θα αφήσεις τη γυναίκα σου να πάει με ξένη γυναίκα, όταν σου πει της γυναίκας φύγε με ξένον άντρα, όλα αυτά σου τα βάζεις στο μυαλό. Σου τα βάζεις στο μυαλό. Αυτό το μυαλό που είναι καθαρό σου το κάνει κοπριάν έπειτα. Μέσα η βρωμιά και η ακαθαρσία. Οπότε από εκεί που ο Θεός δεν έρχεται πια, για να έρθει ο Θεός μέσα σου πρέπει να είναι καθαρό το μυαλό. Καθαρίσουμε το μυαλό μας. Να είναι καθαρό, ολοκάθαρο. Διότι ο Θεός δεν κάθεται μέσα στην ακαθαρσία. Θα έρθει ο Θεός μέσα στο μυαλό σου που είναι καθαρό, που θα το φυλάει όταν σου βάλει ο πονηρός όλες τις κακές σκέψεις, θα τις διώχνεις εσύ, θα τις διώχνεις, θα κάνεις αντίσταση και ο διάβολος θα φύγει. Οπότε έρχεται ο Θεός μας, κάθεται στο μυαλό μας που είναι καθαρό, μετά στην καρδούλα μας και κάνει θρόνο την καρδιά μας ο Θεός και μένει μαζί μας, λέγει, πάντοτε. Εάν όμως το μυαλό σου το αφήνεις και μπαίνουν τα αγριογούρουνα μέσα στο αμπέλι, θα σου το καταστρέψουν το αμπέλι. Θα σου το κοπρίσουν, θα σου το καταφάγουν, θα σου το ξεριζώσουν. Το λοιπόν, και έπειτα λες, μα δεν με αφήνει ο σατανάς. Μα τη δουλειά του κάνει ο σατανάς. Εσύ τι κάνεις? Προσπαθεί να τον διώξεις. Εφόσον δεν προσπαθείς, τι να σου κάνει ο Θεός? Αυτά είναι τα μυστικά της θεραπείας μας, παιδάκια μου. Και τώρα που μπαίνουμε στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, θα αρχίσουμε την προσευχή και την νηστεία. Νηστείες είπαμε και άλλοτε, το ξαναλέμε, ότι η νηστεία μας για να ανέβει στον ουρανό πρέπει να είναι με την εγκράτεια μαζί, διότι όταν νηστεύεις και δεν έχεις εγκράτεια, όταν έχεις εγκράτεια και δεν νηστεύεις,
Είναι ένα χέρι, ένα πόδι. Δεν περπατά ο άνθρωπος με ένα χέρι, με ένα πόδι. Δεν περπατάει η βαρκούλα στη θάλασσα με ένα κουπί. Θα γυρίζει γύρω γύρω εκεί. Δεν θα μπορέσει να τραβήξει, να διασχίσει τη θάλασσα. Όταν το αεροπλάνο έχει ένα φτερό θα πέσει. Όταν ο αετός έχει ένα φτερό δεν ανεβαίνει πάνω που τα ανέφη. Όταν το πουλάκι έχει ένα φτερό δεν πετάει. Γι' αυτό θέλει, ο Θεός θέλει δύο όπλα για να ανέβουμε στον ουρανό. Την προσευχή, την νηστεία και την εγκράτεια. Όταν τα έχουμε αυτά, μη φοβάστε, ο Θεός μας είναι κοντά μας, θα μας αξιώσει να φτάσουμε τα Άγια του Πάθη, να φτάσουμε και την Αγία του Ανάσταση. Αλλά την ημέρα της Αναστάσεως όμως προσέξτε, διότι τούτο το πράγμα δυστυχώς δεν το λέει κανένας. Όλοι σιωπούν, μένει ο κόσμος χωρίς να ακούσει και πηγαίνουμε την ημέρα της Αναστάσεως και ακούμε τον Χριστός Ανέστη. Ανάβουμε την λαμπάδα μας και φεύγουμε. Ποιος κερδίζει? Κερδίζει ο διάβολος, διότι σου λέει τελειώσαμε τώρα, πάμε να φάμε τη μαγειρίτσα. Τραβάει να πάει να φάει τη μαγειρίτσα και ο διάβολος είναι κοντά του, τρώει, παθαίνει διάτρηση του στομάχου, τρέχει στο νοσοκομείο. Πόσοι δεν παθαίνουν γαστροραγίες την ημέρα εκείνη? Διότι ακριβώς εγκατέλειψαν τον Θεό, άφησαν τον ιερέα και τον νεοκόρο μόνο τους και το ψάρτη και έφυγαν να πάνε να φάνε τη μαγειρίτσα. Αναστήτω ο Θεός λέγει και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού. Γίνεσαι εχθρός του Θεού και διασκορπίζεσαι, δεν αντέχεις να ακούσει ο διάβολος τη Θεία Λειτουργία. Και να σκεφτείτε παιδάκια μου, είναι μία λειτουργία. Για το Χριστό μας είναι η τιμή εκείνη που θα του δώσουμε εμείς οι αμαρτωλοί, μια μέρα το χρόνο εκείνη την τιμή να τη δώσουμε στο Θεό μας, διότι έπαθε τόσα βάσανα, εσταυρώθηκε, ετάφη και ανέστη για να μας αναστήσει και εμάς από τα νεκρά έργα και να βγούμε στη Βασιλεία του την Επουράνιο, της οποίας ήθελε να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν. Αν έχετε την καλοσύνη, το πρώτο το οποίο ζητώ είναι να φύγουμε από αυτό τον κόσμο και να ανέβουμε στο θρόνο του Θεού και να βλέπουμε τον Θεό με τη διάνοια μας, με τη ψυχή μας και να Του μιλούμε. Εάν προσπαθήσουμε και ενωθούμε με τον Θεό, τότε να έχετε πάντοτε τη βεβαιότητα ότι θα μας δώσει ο Θεός αυτό που ζητούμε. Φτάνει αυτό που ζητούμε να μην είναι προσβλάβην και θάνατον της ψυχής μας. Δηλαδή, ένας ο οποίος αμαρτάνει να μην πει «Δώσ' μου την υγεία μου, Θεέ μου», για να πάει να αμαρτάνει. Όταν σε βλέπει ότι έχεις το σκοπό να γίνεις καλά, να πας στην αμαρτία, δεν σου δίνει υγεία. Ο Θεός σου λέει «Καλύτερα να σε έχω κοντά μου παρά να σου δώσω υγεία και να μου τρέχεις μέσα στις πορνείες και μέσα στις ακαθαρσίες και μέσα στις μέθες και μέσα στο θάνατο και μέσα στην κόλαση». Εγώ το παιδί μου το θέλω, λέει. Εφόσον δεν ακούς, θα σε κρατώ, έτσι λέει. Εγκυμώ και χαλινότα σε αγώνας αυτών άξες, λέει. Θα σας βάλω, λέει, χαλινούς στο στόμα, λέει. Θα σας βάλω αυτό που βάζουν στα ζώα για να, που κάνουν το αλώνι, χυμούς. Θα σας βάλω τέτοιο, λέει, θα σας κρατώ για να σας φέρω κοντά μου. Διότι δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος αλλιώτικα. Πολλοί έχουν αμφιβολία το ατομικό με το ομαδικό και δεν συμφωνούν. Θα το πούμε αμέσως. Αυτό είναι δυστυχώς ένα σημείο. Γιατί γίνονται ομαδικοί εξορκισμοί, λέγει, και δεν γίνονται ατομικοί, ο καθένας μόνος του. Για να δούμε. Πρώτα να δούμε ένα πράγμα. Το πρώτο το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Εις το Χριστό μας προσήρχον το πλήθος κόσμου, λέγει. Τυφλοί, χολοί, ασθενείς, δαιμονισμένοι και οι άτοπάντας. Δεν τους έλεγε, πηγαίνετε, φύγετε και να έρθει ένας. Δεν του είπε αυτό το πράγμα. Ο Θεός οι άτοπάντας, λέγει, ό,τι αρρώστια και να υπήρχε,
εκείνο το πλήθος του κόσμου το εθεράπευε με ένα του λόγο. Δεν έλεγε έναν έναν. Το δεύτερο. Πέστε μου, αδερφοί μου, υποθέσουμε ότι μέσα σε εκείνον τον κόσμο που επήγαινε στον Χριστό είχε ένα δαιμονισμένο ή έναν πολύ βαριά. Επήγαινε και τον έπιανε από εκεί και τον εξεχώριζε, τον έπαιρνε μόνον του, δεν τον έβλεπε κανένας και τον εθεράπευε. Μπροστά στον κόσμο εθεράπευε ο Χριστός. Τρίτον, πέστε μου σας παρακαλώ, όταν εθεράπευσε εκείνον τον παράλυτον που τον εκατέβασαν από τη στέγη μπροστά στον Χριστό, ενθυμηθείτε τι είπε ο Χριστός, ειδών λέγει την πίστη αυτών είπεν εις των παραλυτικών, αφέοντες οι αμαρτίες. Δεν τον εθεράπευσε. Του είπεν αυτή τη λέξη, να φύγουν οι αμαρτίες σου, σου συγχωρώ τις αμαρτίες. Αμέσως οι εχθροί του απέναντι είπαν, γιατί κάνει αυτά τα πράγματα αυτός. Αμαρτίες συγχωρεί μόνον ο Θεός. Αυτός τι είναι και συγχωρεί αμαρτίες. Και λέγει αφέοντες οι αμαρτίες. Και ο Χριστός τους είπε τούτα τα λόγια. Είναι αηδίτε ότι ο Υιός του ανθρώπου εξουσίαν έχει επί της γης αφιέν αμαρτίας. Όταν πεθάνουμε και μετά δεν υπάρχει συγχώρηση. Επί της γης, εδώ σας συγχωρεί αμαρτίες, λέγει ο Θεός, δια τούτο λέγει στον παραλυτικό. Αυτοί έβλεπαν τον παράλυτο, έβλεπαν και τη λέξη που είπε, και θέλετε, λέγει, να δείτε αυτά τα οποία είστε ασθενείς και πρέπει να τα δείτε. Δεν έχετε πίστη, δεν έχετε δύναμη να τα δείτε. Λέγω στον παραλυτικό, εφόσον θέλετε να δείτε ποιος είμαι, σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Ξέρετε πόσος κόσμος υπήρχε εκεί εκείνη την ημέρα. Δεν μπορούσε να πατήσει, να πέσει ρύζι χάμα, να πέσει βελόνα που λέμε. Τον έπιασε εκείνον τον παραλυτικό και τον πήρε ξεχωριστά ο Θεός για να το διαβάσει, να τον ευλογήσει, να τον γιάνει. Μέσα σε εκείνον τον κόσμο τον εθεράπευσε. Ειδών την πίστην αυτών. Εάν, αδερφέ μου, έχεις πίστην εδώ που είσαι, ξέρει εκείνος, μετράει εκείνος, σου δίδει εκείνος. Εάν δεν έχεις πίστην, όχι να σε πάρω μόνος σου και να με πεθάνεις εμένα, διότι σκεφτείτε ότι υποθέσουμε ότι πιάνω έναν έναν να το διαβάσω τώρα. Πρέπει να πεθάνω. Πρέπει να πεθάνω. Έχω δύναμη δηλαδή να διαβάσω σε 300 άτομα τώρα έναν ένα. Είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Γιατρούς. Εγώ πρώτο, μόλις έρθει κανείς εδώ, του λέω, πήγες στο γιατρό. Μου λέει, πήγα. Εφόσον επήγες, γιατί δεν έγινες καλά. Μου λέει ότι δεν έχω τίποτε. Μα εγώ έχω, λέει. Τι θα κάνουμε με αυτό το πλάδο. Να το στείλουμε να πάει στους μάγους, στις μάγισσες. Να το στείλουμε να πάει σε αυτούς οι οποίοι περιμένουν πως θα πιάσουν το πλάσμα, να του πάρουν το αίμα του και να του φωνάζουν ότι έχεις μάγια. Πήγαινε και σου κάνανε μάγια στο ταυρό εγώ, λέγει. Και πηγαίνει στο σπίτι, πηγαίνει στο σπίτι, προσέξατε να δείτε τους μάγους τι κάνουν, να τα προσέχετε αυτά. Πηγαίνει στο σπίτι και λέγει, κλείστε τα φώτα όλα, λέγει. Μετά αφού κλείσει τα φώτα όλα, ο ανόητος που καλεί τους μάγους, τότε ξεντύνεται αυτή ή αυτός, ανάβει κεριά του διαόλου και σε λίγο της παρουσιάζει μια νεκροκεφαλή. Μα πού ήταν, μα αφού εγώ σκούπιζα κάθε μέρα. Ήταν στη γωνιά, λέγει, εκεί. Από αυτή, λέγει, παθαίνεις. Αυτά είναι, αδερφοί μου, εκείνα τα οποία παθαίνει ο κόσμος. Και έπειτα εκείνοι οι οποίοι καταδιώκουν το έργο, καταδιώκουν το έργο αυτό, διότι οι ίδιοι
δεν βάζουν το χεράκι τους να κάνουν τίποτε. Εκείνοι δεν βάζουν το χεράκι τους. Βάρε το χεράκι σου, διάβασε του παιδιού σου που έρχεται μια ευχή και ο Θεός είναι βοηθός. Όχι, λέγει, δεν έχεις τίποτε. Δεν έχεις τίποτε. Πήγαινε. Δεν έχεις τίποτε. Φαίνει τον κόσμο εδώ. Δεν είναι τυχαίο. Αυτό θέλω να πω. Βοηθιέται ο κόσμος από τον Θεό και... Η χάρη του Θεού. Έπειτα, αδερφοί μου, προσέξατε και τούτο το άλλο, να το έχετε πάντοτε κατά νου. Μη φύγετε από το σπίτι σας να έρθετε στον Άγιο Γεώργιον ότι θα σας θεραπεύσει ο Λειτουργός του Θεού. Ο Λειτουργός του Θεού είναι ο ταχυδρόμος που φέρνει το γράμμα. Είναι το πρόσωπο το οποίο έδωκε ο Θεός τη χάρη του να μεσητεύει για τα παιδιά του Θεού. Να παρακαλεί για τα παιδιά του Θεού. Δεν θεραπεύει. Είναι μια παγίδα του σατανά που σου λέγει πήγαινε και μην βλέπεις ούτε τον Χριστό, ούτε την Παναγία μας, ούτε τον Άγιο Γεώργιο. Βλέπε τον ιερέα ο οποίος θα σου διαβάσει γιατί αυτός θα σε θεραπεύσει. Μα δεν είναι, είναι ψέματα του σατανά. Σας είπε ψέμα. Ο ιερεύς παρακαλεί τον Θεό να στείλει τη χάρη του στα παιδιά του. Προσεύχεται για τα παιδιά του Θεού. Είναι το λούκι, όπως σας είπα πάντοτε, πάνω στη στέγη μας υπάρχει ένα λούκι που κατεβάζει νερό και φεύγει. Όταν μοιάζει η βροχή, κατεβαίνει από εκεί το νερό και φεύγει. Αυτός είναι ο ιερεύς. Είναι το λούκι της χάριτος του Θεού που έρχεται από τον ιερέα και πάει πάνω στα παιδιά του. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, μην παραπλανάτε ο ένας τον άλλον και να του λέτε ότι εφόσον είναι πολύ, λένε και το άλλο το φοβερό, τώρα ήρθε στο μυαλό μου. Μην πας εκεί, λέγει, γιατί θα μπουν οι σατανάδες από τους άλλους πάνω σου. Βρε παιδάκια μου, αν ήταν ο σατανάς ελεύθερο να μπει όπου θέλει, ξέρετε τι θα έκανε. Θα βλέπαμε εδώ αλίμονο για τρεις αλίμονο. Ούτε είδατε προηγουμένως που έλεγαμε χιλιοστό του χιλιοστού δεν μπορεί να κάνει ο σατανάς, δεν το επιτρέψει ο Θεός. Δεν του επιτρέπει ο Θεός, δεν κάνει. Του επέτρεψε ο Θεός, κάνει. Εμένα όταν μου λέει, τώρα λέγει που θα βγεις έξω, θα βάλω το αυτοκίνητο και θα σε κάνει λιώμα. Απόψε, λέγει, θα τα πούμε που θα πας να κοιμηθείς. Θα σου κάνω, λέγει, θα σου βγάλω τα μάτια, θα σου κόψω τα πόδια, θα σε κάνω. Σκεφτείτε αν εγώ άκουα τον σατανά αυτές τις φοβέρες, εάν σας έβλεπα τώρα. Δεν θα σας έβλεπα. Άντε παιδιά μου, φύγετε. Εγώ τέτοια πράγματα δεν κάνω. Θα ακούσουμε τον σατανά. Ο σατανάς βάζει φόβο μες στο πλάσμα. Προσέξτε το πολύ. Εμποιεί φόβο, λέει, φυτεύει φόβο μες στη ψυχή σου ο σατανάς. Όταν το φοβηθείς, έφαγε. Όταν του δίδεις σημασία θα σε φάει. Περιφρόνησες τον σατανά. Δεν κάνει ο σατανάς τίποτε εάν δεν του επιτρέψει ο Θεός. Προσέχετε τα αυτά. Να είστε προσεκτικοί και πιστοί στον Θεό. Η πίστη είναι εκείνη η οποία κρατά τον άνθρωπο. Να προσέχουμε, να μην πιστεύουμε στον κάθε ένα, διότι έτσι βγαίνει ο σατανάς και καταδιώκει τα παιδιά του Θεού. Εσείς ό,τι σας φωτίσει ο Θεός θα κάνετε. Ξέρεις αν θέλει να έρθεις στον Άγιο Γεώργιο, να έρθεις. Είναι δουλειά δική σου. Για να σας πω και τούτο, για να δείτε. Ήρθε ένας να εξομολογηθεί. Μια ψυχή του Θεού. Εγώ πάντοτε ερωτώ, ποιος σας στείλει εδώ. Απαντά, ο διάβολος. Ο διάβολος σε έστειλε να έρθεις εδώ. Ναι, λέει. Τι συνέβη και βρε παιδάκι μου. Ακούστε για να δοξάσετε το Θεό. Ήρθε εδώ και κάθεσε. Την ώρα που διάβαζα εγώ τα παιδιά, κάθεσε πίσω. Με έβλεπε εμένα που προσευχόμενο στο Θεό, με έβλεπε τα παιδιά και μέσα του άρχισε να ζυμώνεται η χάρη του Θεού.
Και σε μια στιγμή λέγει μόνος του, σε αυτόν τον παπά λέγει θα έρθω να εξομολογηθώ. Δεν εξομολογήθηκε ποτέ του, ποτέ στη ζωή του. Εγώ έκανα τη δουλειά μου, τελείωσα, σηκώθηκε ο κόσμος, έφυγε, την επόμενη ημέρα έρχεται αυτός. Αφού τον ερώτησα και του λέω ποιος σε έστειλε εδώ και μου είπε ο διάολος, τι συνέβηκε? Αυτό και αυτό συνέβηκε, λέει. Εχθές ήμουνα εδώ που διάβασες και είπα μόνος μου ότι πρέπει να εξομολογηθώ σε αυτόν τον παπά. Βέβαια, ο Θεός τη χάνω, ο Θεός είναι, μα αυτός ενεργεί. Έφυγα από εδώ και πήγα, λέγει, ήταν Ιούλιος. Έφυγα, πήγα κουρασμένο, λέγει, εξάπλωσα στο κρεβάτι για να ξεκουραστώ λιγάκι, έτσι πρόχειρα, λέγει. Μόλις εξάπλωσα, παρουσιάζεται αυτός και μου λέει, μην τολμήσεις και πας σε αυτόν τον παπά, γιατί αν ήμουν σου τι θα σου κάνω. Είχα δίπλα το σταυρό, λέγει, βουτώ το σταυρό, ναι, χάθηκε. Οπότε ξεκίνησα κι εγώ και ήρθα εδώ, λέγει, να εξομολογηθώ. Αυτό είναι. Καταλάβετε τι γίνεται, τι μάχη γίνεται για να πιάσει ο διάβολος μια ψυχή? Γι' αυτό σας παρακαλώ, παιδάκια μου, ο διάβολος δεν έχει δύναμη, η δύναμη είναι στο Χριστό, εσείς να περιφρονείτε τον διάβολο και ο διάβολος δεν έχει να κάνει τίποτα, διότι το είπε ο Χριστός μας. Αντίστητε, λέγει, το διάβολο και φέξετε αφήνω. Να του αντιστεκόμεθα μονάχα, όχι ό,τι μας λέγει να το κάνουμε. Ό,τι μας λέγει να το κάνουμε, σου λέγει το ένα το κάνεις, σου λέγει το άλλο το κάνεις, σου λέγει το άλλο το κάνεις, άρα σου λέγει είμαστε φίλοι, γιατί να φύγω? Θα κάνουμε αυτό που λέγει ο Χριστός και όχι αυτό που λέγει ο Σατανάς. Σύμφωνοι, το λοιπόν, ως εδώ, όποιος έπιασε, έπιασε. Όποιος δεν έπιασε, δεν έπιασε. Τελείωσε. Το λοιπόν, προσευχή, προσευχή και ο Θεός θα μας δώσει εκείνο που το ζητούμε όταν είναι καλό. Ευλογητός ο Θεός, είμαι πάντοτε.